από τις επιχειρήσεις που θα θυμούνται για καιρό. Οι διασώστες της πυροσβεστικής και της Εμακρίτης ήταν η χθεσινή στο δύσβατο ορεινό όγκο των Λευκών Ωραίων για τη διάσωση ενός 44χρονου Πολωνού. Έχοντας ξεκινήσει από το ξυλόσκαλο ομαλού και αφού περπατούσε περίπου 12 ώρες, ο 44χρονος έφτασε μέχρι την κορυφή κάστρο πάνω από το οροπέδιο Ασκήφου, όπου του ήταν αδύνατο να συνεχίσει. Αυτός εννοείται ότι δεν μπορούσε να βρει στρωτό και τέτοιο και μπήκε σε πολύ δύσβατη περιοχή, το οποίο αυτό ήταν και το αποτέλεσμα που έμεινε. Και ήταν εξαθλειωμένο τελείως, δηλαδή είχε μείνει και από τρόφιμα, από νερό και από φαγητό, τα πόδια του κομμένα τελείως, δεν μπορούσε να σηκωθεί να σταθεί τα πόδια του. Ναι, και ήταν πολύ κακό το σημείο, πάρα πολύ κακό το σημείο. Μέσω του Ευρωπαϊκού Αριθμού 112, ο Πολωνός κάλεσε σε βοήθεια και άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβέστες από το σταθμό των Βρυσών και από το κλιμάκιο της Ανώπολης, τους οποίους συνέδραμε και ένας εθελοντής, κάτοικος Ασκήφου, που γνωρίζει καλά τα βουνά της περιοχής. Αργά το βράδυ, γνωρίζοντας το στίγμα του, κατάφεραν να τον προσεγγίσουν. Τον βρήκανε, δεν ήταν καλά. Δεν ήταν καλά, ήταν διακοπευμένος πολύ, είχε νερό, δεν είχε, φαΐ δεν είχε, κρύο ήταν υπό μηδέν η θερμοκρασία εκεί πέρα. Εάν δεν τον βρίσκανε δηλαδή, δεν θα να πεθάνω άνθρωπος. Όταν ξεκινήσαμε δηλαδή από χαμηλό υψόμετρο, είχε πάρα πολύ κρύο και το λείπω ότι θα κατέβει πολύ κάτω από το μηδέν εκεί που θα πάμε. Τελικά πήγαμε στα όρια ως το μηδέν περίπου η θερμοκρασία. Και ανέβαινε μετά και σταδιακά ως προς το ξημέρωμα, το πούμε, ανέβαινε. Φοβούμενος πιθανόν τη διαδρομή στα κακοτράχαλα βουνά των Σφακίων, ο 44χρονος αρνήθηκε να πεζοπορήσει εν μέσω σκότους. Έτσι μαζί με τους διασώστες και παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, διανυχτέρευσαν στα 1900 μέτρα υψόμετρο για να πάρουν το δρόμο της επιστροφής με το πρώτο φως της ημέρας. Απίσε ξημέρωσε λιγάκι, μείνανε και αυτοί οι άνθρωποι πάνω μαζί του, δεν τον αφήσανε. Πήραν τον άνθρωπο, τον κατεβάσανε στο Ασκήφο. Του δώσανε πρώτες βοήθειες, οτιδήποτε ήταν περαστική, ο γιατρός. Ακόμη και μετά την περιπέτειά του στα Λευκά Όρη, που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του ίδιου και των ανθρώπων που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης, ο Πολωνός ήθελε να συνεχίσει την πεζοπορία. Τον βάλανε στο ασθενοφόρο, αυτό δεν ήθελε ασθενοφόρο. Υπόγραψε ότι δεν θέλει να πει στο ασθενοφόρο, θα πάει με τα πόδια του και τον αφήσαν και έφυγε. Τι να κάνει, ήταν καλά στην υγεία του τώρα. Η επιχείρηση έληξε αίσια, αλλά με παράδοξο τρόπο. Ήταν μία από τις δεκάδες που έχουν στηθεί από τις αρχές του καλοκαιριού στην ευρύτερη περιοχή των Λευκών Ωραίων και κυρίως στον ορεινό όγκο των Σφακίων. Το έδαφος είναι πολύ δύσβαστο από το έδαφος. Είναι σημεία που είναι στρωτά και μπορεί να περπατάς εύκολα άμα μπαίνεις σε μονοπάτι, αλλά είναι σημεία που άμα αφήσεις που δεν υπάρχουν συνήθως μονοπάτι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το βουνό θέλει προσοχή, θέλει πάρα πολύ προσοχή και γι' αυτό ένα από τα πολύ σοβαρά που δεν πρέπει να κάνουμε, γιατί είναι πολύ σοβαρό λάθος, να πηγαίνουμε μόνοι μας. Πρέπει οπωσδήποτε να πηγαίνουμε οργανωμένα, σε μικρές ομάδες, με το κατάλληλο εξοπλισμό. Παρά τις συστάσεις του Ορειβατικού Συλλόγου Χανίων, ξένοι επισκέπτες έχοντας πλήρη άγνοια του κινδύνου και της δυσκολίας που κρύβουν τα βουνά της Κρήτης, παίρνουν το ρίσκο κινητοποιώντας πυροσβεστική, ΕΜΑΚ, συχνά και εθελοντές για τη διάσωσή τους.